Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Jumbo haul. Χρειαζόμουν κάποια αναλώσιμα πραγματάκια και κάτι άλλο έτσι για την κουζίνα, για την υγιεινή, για το μπάνιο, για όλα αυτά. Οπότε είπα να κάνω μια παραγγελία από τα Jumbo, όπως κάνω σχεδόν κάθε μήνα και περιλαμβάνει μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων συνήθως. Έτσι λοιπόν έκανα και αυτόν το μήνα. Ήθελα να επισημάνω ότι μου ήρθε σε μία ημέρα η παραγγελία μου. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό στα Jumbo, συνήθως μου κάνουν μια εβδομάδα. Σε μία μέρα έκανα Δευτέρα την παραγγελία, Τρίτη απόγευμα ήταν εδώ. Για όλα τα προϊόντα, όπως κάθε φορά, θα σας έχω link στο κουτί περιγραφής, αν σας ενδιαφέρει κάτι να το δείτε, τιμές, χρώματα ή οτιδήποτε, θα τα βρείτε όλα στο Jumbo και θα σας έχω τα link εκεί για να σας διευκολύνω. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε, γιατί είναι αρκετά πραγματάκια και δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ. Το πρώτο λοιπόν που θα σας δείξω είναι ένα ασετόν, μου είχε τελειώσει το δικό μου και εφόσον θα έκανα την παραγγελία σύντομα από το Jumbo, είπα να πάρω να δοκιμάσω αυτό εδώ, ελπίζω να είναι ωραία και να κάνει δουλίτσα. Να αφαιρεί δηλαδή το βερνίκι, ξέρω εγώ, από τα νύχια. Το κακό είναι ότι δεν έχει αυτό το μπαμ που έχω συνηθίσει εγώ και φοβάμαι ότι έτσι, άμα το βάζω πάνω στο βαμβακάκι, θα μου τελειώσει πάρα πολύ γρήγορα, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι προσεκτική. Είναι 250 ml το συγκεκριμένο και έχει μέσα γλυκερίνη, έτσι λέει. Συνεχίζω με μαντιλάκια τα μακιγιάζ. Στο συγκεκριμένο έγινε το εξής, ενώ μου έγραφε ότι με 1 ευρώ έπαιρνες 40 τεμάχια, δηλαδή είχε 2 τέτοια πακετάκια των 20, μου ήρθε μόνο ένα. Αλλά πραγματικά παιδιά δεν έχω κουράγιο να ασχοληθώ με ένα πακέτο μαντιλάκια και μακιγιάζ για μισό ευρώ πραγματικά. Πιο πολύ θα μου χαλάσει η διάθεση παρά να κάτσω να τους πείσω ότι στείλαν μόνο το ένα από τα δύο. Οπότε τέλος πάντων. Πήρα μαντιλάκια και μακιγιάζ, δεν ξέρω αν ξεβάφουν ωραία, θα το δοκιμάσω και θα σας πω. Αν κάποιο τα έχει πάρει και τα έχει δοκιμάσει, γράψτε μου από κάτω. Είναι καλά, τι τζάμπα τα πήρα. Το επόμενο που πήρε η Αναστασία είναι αυτό εδώ, το LOL Surprise, γράψε και ζωγράφισε, κάπως έτσι το λέει. Είναι ένα αυγό το οποίο το έχει ανοίξει η Αναστασία, δηλαδή τώρα της το πήρε για να σας το δείξω. Το οποίο έχει μέσα ξύλο μπογιές, μάρκα δώρους και έχει και μία σελίδα με αυτοκολλητάκια και σελίδες για να μπορέσει να ζωγραφίσει το παιδάκι. Θεωρώ ότι είναι ένα ωραίο έτσι σετάκι, να το πούμε, για τις βόλτες, να έχει το παιδάκι να ασχολείται, ξέρω εγώ, στην ταβέρνα, στην καφετέρια ή οτιδήποτε. Βέβαια δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, θα μπορούσε απλά να έχει πάρει λίγα έτσι ένα τετράδιο ζωγραφικής ή οτιδήποτε, αλλά τέλος πάντων το είδε και το ήθελε. Είχε νομίζω κάπου 3 ευρώ, οπότε τέλος πάντων. Έπειτα πήρα υγρά μαντιλάκια antibacterial με λεμόνι, πήρα αρκετά γιατί είναι και κατά του ιού της γρίπης, δεν νομίζω ότι είναι για το COVID, αλλά χρειάζονται πάρα πολύ για το σχολείο της μικρής, οπότε επειδή σε λίγες μέρες ξεκινάνε. Πήρα αρκετά για να έχουμε μέσα στην τσαντούλα αντιβακτηριδιακά μαντιλάκια για να σκουπίζετε το παιδάκι μου στο σχολείο. Επίσης της πήρα 2 μασκούλες. Οι φασμάτινες, τις είχε 2 ευρώ παιδιά, πάρα πολύ καλή τιμή. Η μία είναι με μονοκεράκια, τι είναι αυτά για να δω, ναι είναι με μονόκερους, πάρα πολύ cute, βλέπετε τι ωραίο, πολύ ωραίο. Και άλλη είναι απλή ροζ, το ροζ του ταραμά, το ταραμί, το γνωστό ταραμί. Αυτή βέβαια μου φαίνεται λίγο πιο μεγάλη από αυτή, μπορεί να μην είναι παιδική, δεν πειράζει, θα την κρατήσω εγώ, τέλεια. Πλήσιμο, σιβέρωμα. Το άλλο που πήρα είναι αυτά εδώ τα αγαπημένα μου κρεμασταράκια για την ντουλάπα, για ντουλάπια, για αποθήκες, για ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Μοσχοβολάει η φραουλίτσα, αλλά υπέροχη φραουλίτσα. Και μοσχοβολάει πάρα πολύ η ντουλάπα, ρε παιδί μου. Το βάζεις, κλείνεις την πόρτα και μετά από λίγη ώρα το ανοίγεις και μοσχοβολάει υπέροχα. Τα παίρνω κάθε φορά αυτά, σίγουρα θα τα έχετε ξαναδεί σε κάποιο Jumbo haul. Είναι φανταστικά. Το άλλο που πήρα για μένα είναι 200 τεμάχια από δίσκους ντεμακιγιάζ. Τους χρησιμοποιώ γενικά, αλλά όχι για ντεμακιγιάζ. Δηλαδή το χρησιμοποιώ, ας πούμε, να βάλω το σετόν να ξεβάψω τα νύχια μου. Το χρησιμοποιώ, παράδειγμα, αν θέλουμε να... Επειδή γενικά εγώ, να το θέσω λίγο κάπως αλλιώς, ανατριχιάζω όταν πιάνω το βαμβάκι. Δεν μπορώ δηλαδή αυτό το φλάφι βαμβάκι, με ανατριχιάζει απίστευτα. Ποιος άλλος είναι μαζί μου, να σηκώσει χέρι. Οπότε αυτά εδώ με βολεύουν γιατί είναι βαμβάκι, αλλά είναι πεπιεσμένα και δεν έχω αυτή την αίσθηση για να με ανατριχιάζει. Οπότε τα χρησιμοποιώ σαν βαμβάκι και όχι σαν ντεμακιγιάζ. Πήρα επίσης αυτόν εδώ το στυλό που έχει διάφορες μύτες πάνω για το μανικιούρ. Άμα βγαίνουμε έτσι λίγο έξω, να έχω έτσι ένα πιο συγκεκριμένο, ρε παιδί μου, corrector για να έτσι βγάλω το μανό που έχει πάει γύρω-γύρω. Πήρα αυτό, δεν το έχω ξαναπάρει, δεν το έχω ξαναδοκιμάσει αν είναι ωραίο. Ελπίζω τουλάχιστον, εντάξει μωρέ, θα την κάνω τη δουλίτσα του, το βιώσουμε και... Έχει κιόλας αυτό μέσα ασετών, ή πρέπει να το βουτάς, να βουτάς τη μύτη στο ασετών. Τέλος πάντων, θα το δούμε όταν θα τα ανοίξουμε. Θεωρώ ότι είναι αρκετά χρήσιμο, ειδικά άμα βάφεις μόνο σου τα νύχια. Εγώ επειδή πάντα ξεχνάω να κλείσω ραντεβού για τα νύχια μου, το θυμάμαι τελευταία στιγμή όταν πια έχει έρθει στο αποκορύφωμα. Εκτός και αν έχω να πάω σε γάμο, βάφτιση, που εκεί τα κλείνω, ξέρω εγώ, και ένα μήνα πριν. Είμαι τόσο έτσι στο πρόγραμμα. Αλλά γενικά, να τώρα θέλουν να φτιάξουμε τα νύχια μου, αλλά δεν έχω κλείσει ραντεβού και αύριο φεύγω. Οπότε τι να κάνει και αυτή η δόλια η κοπέλα. Λογικό. Άρα πήρα γιατί πολύ συχνά τα φτιάχνω μόνη μου τα νύχια, χρειάζεται σίγουρα. Το επόμενο που πήρα είναι μπαταρίες, γενικά, για παιχνίδια της μικρής, για κομπιούτερ, για τηλεκοντρόλια, για τα πάντα. Μπαταρίες αυτές, μπαταρίες πιο μικρές και μπαταρίες αυτές που έκανα λάθος, γιατί ένα παιχνίδι της Αναστασίας παίρνει τις ακόμα πιο μικρούλες. Και αυτές εδώ δεν ξέρω που μπαίνουν. Πείτε μου ρε παιδιά, πού μπορούν να μπαίνουν αυτές εδώ. Δεν ξέρω πραγματικά πού μπορεί να μπαίνουν. Τέλος πάντων, πήρα και δύο παναθεμάμαι. Έχουμε 8 τέτοιες μπαταρίες και δεν έχουμε τίποτα που να μπαίνει μέσα. Οι μπαταρίες αυτές. Πήραμε λοιπόν μπαταρίες, πάντα χρειάζονται, πάντα θες μια μπαταρία και δεν τη βρίσκεις. Να πάρεις να έχεις κι εσύ. Σε ένα σιρτάρι μπορεί κάτι να αγοράσεις, να θέλεις κάτι, τέλος πάντων. Χρησιμεύουν. Το επόμενο που πήρα δεν περίμενα να ήταν τόσο μεγάλο. Πήρα αυτά εδώ τα φώτα, τα οποία πραγματικά είναι. Όπως τα φώτα στο αυτοκίνητο, έχουν τέτοιο μέγεθος, είναι τεράστια. Πήρα λοιπόν αυτές τις λάμπες γιατί έχω πάθει. Μπει στο αμάξι, έχει χαλάσει το φωτάκι ρε παιδί μου και δεν βλέπει η Αναστασία πίσω στο κάθισμα να δέσει τη ζώνη της. Οπότε σκέφτηκα να πάρω αυτά που τα πατάς και φωτίζει για να μπορεί να πατάει το παιδάκι όταν είναι νύχτα, να μπορεί να δένει τη ζώνη του εύκολα χωρίς να ταλαιπωριέται. Αλλά δεν πρέπει να είναι τόσο τεράστια. Λέω πάρε δύο ρε παιδί μου, μπορεί να μην βλέπει καλά, να μην φωτίζει καλά, να πατάει και τα δύο. Και αυτό θα το πατάει και θα τη βλέπουν και από τον Άρη, δηλαδή σε τέτοια φάση ότι φωτίζει κάτι. Οπότε πήρα δύο, δεν ξέρω τι θα το κάνουμε, σίγουρα το ένα θα το βάλουμε πίσω στην Αναστασία, θα δούμε και πώς φωτίζει. Το άλλο δουλεύει, η αλήθεια είναι. Παράδειγμα που. Έστω λοιπόν ότι έχεις θες κάτι, επειδή δεν θες να ανοίξεις όλο το φως. Δηλαδή, να τις προάλλες είχε έτσι ψηλό η Ιωσούλα, η Αναστασία, την είχαμε στο δωμάτιό μας να κοιμάται μαζί. Ήθελα έτσι να ανοίξω φως για να βρω το θερμόμετρο ή οτιδήποτε. Δεν θα άνοιγα ολόκληρο το φως για να ξυπνήσει το παιδάκι. Οπότε αυτό πάρα πολύ ωραίο. Το πατάς, φωτίζει εκεί το σημείο, βρίσκεις το θερμόμετρο, τελειώνει η υπόθεση. Και επειδή θα με ρωτήσετε, είναι πάρα πολύ καλά. Είχε μια Ιωσούλα με πονόλαιμο μόνο, δεν είχε πυρετό, κάτι δεκατάκια μόνο, τελείωσε μέσα σε 2 μέρες. Το επόμενο που πήρα, και ας μην έχω μωρό, είναι αυτό εδώ το κύκο ψαλιδάκι. Πραγματικά είναι το μόνο πράγμα που με βολεύει για να κόβω τα νύχια της Αναστασίας. Είχαμε ένα, αλλά το χάλασε. Γελάει από μέσα γιατί με ακούει. Γιατί ήθελε να κάνει χειροτεχνίες και δεν της άρεσε το δικό της το ψαλίδι. Πήρε αυτό που κόβει τα νύχια της. Λοιπόν, τέλος πάντων. Τι να κάνει, παιδάκι μου, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα το χάλασα, οπότε πήρε ένα άλλο, γιατί πραγματικά είναι το μόνο που με βολεύει. Πείτε μου εσείς πώς κόβετε τα νυχάκια των παιδιών σας. Πραγματικά προσπάθησα 2-3 φορές με νυχοκόπτη και δυσκολευόμουν πάρα πολύ. Δηλαδή, φοβόμουν να μην τη κόψω κανένα δάχτυλο, φοβόμουν γενικά. Οπότε ξαναπήρε ένα τέτοιο, γιατί πραγματικά το χρειαζόμαστε. Το άλλο που πήρα είναι αντισηπτικό. Χρήσιμο πάντα σε τσάντες. Πήρα για να έχει και Αναστασία στο σχολείο, πήρα να έχω κι εγώ στην τσάντα μου. Στο αυτοκίνητο, γενικά πρέπει να έχεις τόνους αντισηπτικού. Νομίζω ότι όσο και να πάρεις δεν θα φτάνουν πια. Οπότε πήρα 3. Ωραία, είναι με 70% αλκοόλι που σκοτώνει τον ιό του κορονοϊού. Κοροναϊού. Μυρίζει πάρα πολύ ωραίο, σαν λινόπνευμα. Ελπίζω να μην αφήνει, να μην κολλάνε τα χέρια. Καθίστε, θα σας πω τώρα αμέσως. Θα κάνουμε live δοκιμή. Και θα σου πω σε λίγο πώς είναι. Επίσης η Αναστασία είχε δει στη διαφήμιση τα Jumbo, αυτούς εδώ τους μαρκαδόρους υπογράμμισης, οι οποίοι είναι και Lego. Lego. Πώς λέγονται αυτά, Lego. Lego. Lego λέγονται. Εντάξει, με διορθώνετε το παιδί, Lego λέγονται, σωστά. Το οποίο μπαίνει και έτσι, μπαίνει και έτσι και φτιάχνεις και σχήματα και είναι ουσιαστικά μαρκαδόρος για να υπογραμμίζεις. Κάποια μαμά εδώ μου είχε πει στο Back to School Jumbo ότι θα χρειαστεί στα αγγλικά μαρκαδόρους υπογράμμισης. Οπότε πήραμε αυτούς εδώ, αφού τις άρεσαν κιόλας. Και έχει κι άλλο ένα χρώμα, ένα ροζ, το οποίο το έχει πάρει ήδη. Και πήρε και αυτό εδώ, το οποίο είναι ροζ χρυσό με γκλίτερ. Τέλεια. Faber-Castell. Πάρα πολύ ωραίος και αυτός εδώ. Έπειτα, για όσοι θυμάστε σε ένα Jumbo haul που σας είχα πει ότι. Σε ένα Jumbo haul σας το είχα πει, σε ένα. Τέλος πάντων, σε ένα haul σας είχα πει τι λάθος κάνω όταν αγοράζω online. Που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, γιατί αγοράζω πάρα πολύ συχνά online πράγματα. είναι ότι δεν βλέπω την ποσότητα. Δηλαδή, θα πατήσω αυτό να μπει στο καλάθι και άμα δεν μου το δείξει κατευθείαν ότι έχει μπει στο καλάθι, θα το πατήσω κι άλλες 2-3 φορές για να μπει σίγουρα. Αυτό όμως πατώντας το, μπαίνει 2-3 κομμάτια μέσα. Πάντα το κάνω αυτό, παιδιά. Πάντα. Έχω παραλάβει διπλά φορέματα, διπλά κολάν, διπλές μπλούζες. Γιατί έχω κάνει λάθος. Και ενώ έχω πει στον εαυτό μου, ρε Νάνση, τσέκαρε λίγο τι κατά έχεις βάλει στο καλάθι, δεν το κάνω ποτέ. Έτσι λοιπόν, πήραμε 3 πακέτα με χαρτόνια, σε κομμάτια, σε διάφορα χρώματα, έχει 10 χρώματα μέσα. Το άλλο το έχει Αναστασία ήδη και το έχει ανοίξει και παίζει. Γιατί μου λέει το παιδί μου, μαμά, θέλω χαρτόνια χρωματιστά να κάνω χειροτεχνίες εδώ στο σπίτι. Πολύ ωραία, παιδί μου, θα σου πάρω εγώ. Και αντί να πάρω ένα, πήρα 30. Τέλος πάντων, θα μας κρατήσει για όλη τη χρονιά. Σίγουρα. Πήρα τέτοια μικρά, άλλα το πιπεράκι για το τραπέζι. Το άλλο που είχα πάρει στο προηγούμενο Jumbo Haul, το ένα χάλασε. Του τύπου πήγα να βάλω πιπέρι και άνοιξε όλο, έσπασε όλο το καπάκι εδώ, έπεσε όλο το πιπέρι μες στο φαΐ. Γεια σας φαΐ. Και πήρα αυτό εδώ, το οποίο φαίνεται λίγο πιο ανθεκτικούλι. Λίγο πιο ανθεκτικούλι, γιατί είχε αυτές τις τρύπες. Αυτή είναι η ποσότητα, φίλε μου, άμα θες. Ενώ το άλλο ήταν αυτό το στριφογυριστό που άνοιγε και έλεγες θες λίγο, θες μέτριο, θες πολύ, θες να καείς. Είχε τέτοιο. Οπότε αυτό είχε χαλάσει η ροδέλα και έτσι όπως πήγα εγώ να ρίξω, κουνήθηκε αυτό, γεια σας. Οπότε βουρδούλιασα εγώ, τέλος πάντων. Αυτά εδώ, πολύ πιο ωραία, έχει και καπάκι. Τέλειο, θα βάλουμε μέσα άλλο το πιπεράκι. Το άλλο που θα δείτε ότι αγοράζω πολύ συχνά από τα Jumbo είναι αυτά εδώ τα κουτιά που μαζεύουν την υγρασία. Σας έχω πει ότι έχω 2 σημεία στο σπίτι που έχουν υγρασία. Μην μου πείτε για αφιγραντήρα. Κάθε φορά σας το λέω, μπορεί να γίνομαι κουραστική, αλλά πάντα μου γράφετε από κάτω πάρε αφιγραντήρα, πάρε αφιγραντήρα. Δεν έχω πρόβλημα υγρασίας σε όλο το σπίτι. Είναι σε 2 συγκεκριμένες γωνίες που προφανώς περνάνε σωλήνες από εκεί πίσω. Οπότε παίρνω ένα τέτοιο κουτί και μια χαρά κάνω τη δουλίτσα μου και όλα σούπερ, όλα τέλεια. Πραγματικά κάνουν πολύ καλή δουλειά αυτό στο συγκεκριμένο σημείο που θα το βάλεις. Δεν είναι για όλο το σπίτι. Δηλαδή, έχω υγρασία στην ντουλάπα, θα βάλω ένα στην ντουλάπα. Έχω υγρασία μέσα στο αποθηκάκι, θα βάλω μέσα στο αποθηκάκι. Δεν βάζεις αυτό και δεν έχεις υγρασία σε όλο το σπίτι, για να μην παρεξηγηθούμε. Είναι για συγκεκριμένα σημεία. Φανταστικό. Το συγκεκριμένο είναι και με άρωμα βανίλια. Όχι ότι μυρίζω κάτι εγώ, αλλά τέλος πάντων. Και το τελευταίο που θα σας δείξω είναι αυτό εδώ, το τηγάνι 28 cm. Το είδα από την Beauty by Χαρά και το είχα ξεχάσει να το πάρω στο προηγούμενο Jumbo Haul. Και πραγματικά έπαθα σοκ, γιατί έδειχνε σε ένα Instagram story το πώς μαγείρευε και δεν κόλλαγε τίποτα. Και λέω, ω, θα το πάρω εγώ. Είναι 28 cm, που θεωρώ ότι είναι ένα μέγεθος πάρα πολύ ωραίο. Λίγο μεγάλο αν θες να κάνεις ένα τηγανιτό αυγό, αλλά δεν βαριέσαι. Τι να κάνουμε, θα το δοκιμάσω και θα σας πω, παιδιά. Μου κάνει πολύ ωραία αίσθηση αυτό εδώ, γιατί φαίνεται ξύλινο, δεν είναι ξύλινο, είναι σιλικονένιο. Έχει δηλαδή μια αίσθηση σιλικόνης, δεν ξέρω γιατί. Και εδώ πάνω έχει αυτή την πλάκα πέτρα, κάπως έτσι νομίζω λέγεται. Τηγάνι, έχει καμία τέτοια. Είναι ανθεκτικό, αντικολλητική επίστρωση, χωρίς χημικά, PFOA, μαλακή λαβή και τριπλή επίστρωση. Τι διάλο, θα το χαλάσω κι αυτό, δεν νομίζω. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό Jumbo Haul. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας κρατήσαμε καλή παρείτσα. Γράψτε μου από κάτω τι πήρατε εσείς πρόσφατα από τα Jumbo και σας άρεσε πολύ, για να το βάλω στο καλάθι του επόμενου μήνα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, γιατί έρχονται πολλά ωραία βίντεο. Και εγώ θα σε χαιρετήσω, θα σε ευχαριστήσω που ήσουν εδώ και θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά!